Και από τον τουρισμό θα περάσουμε στην εστίαση. Τι ζητούν οι επιχειρηματίες? Καθημερινά βγάζουμε κάποιον εκπρόσωπο εστίασης από τους εμπόρους. Βγάλαμε από τον τουρισμό, βέβαια, ακούσαμε τον κύριο Βλατάκη. Τι ζητούν εκεί οι επιχειρηματίες εστίασης? Να ξεκαθαρίσει το τοπίο στο πότε θα ανοίξουμε. Σωστά, κύριε Οικονομάκο, Βασίλης Οικονομάκος, είναι πρόεδρος Σωματείου Επιχειρηματιών Εστίασης Χανίων. Καλησπέρα. Είναι θολό το τοπίο, βέβαια, σας ακούμε. Είναι θολό το τοπίο, στο πότε θα ανοίξετε? Το κακό δεν είναι μόνο το πότε θα ανοίξουμε, είναι το για πόσο θα ανοίξουμε, αν πρέπει να ανοίξουμε και το πώς θα ανοίξουμε. Όπως και άλλοι συνάδελφοι ανά την Ελλάδα έχετε ακούσει σίγουρα, οι επιχειρήσεις εστίασης δεν είναι ακορντεόν, ανοίγουμε, κλείνουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι οικονομικά δυσβάστα. Διατυπώθηκε η άποψη από συνάδελφούς σας, από συναδέλφους σας σε άλλες περιοχές της χώρας, οι οποίοι τόνισαν καλύτερα να μην ανοίξουμε. Αν είναι να ξανακλείσουμε, καλύτερα τα ρολά να παραμείνουν κατεβασμένα. Εμείς λέμε ότι άμα είναι να ανοίξουμε για 5-10 μέρες και να ξανακλείσουμε, να μείνουμε κλειστοί και να επιδετηθούμε. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Μιλάμε ότι πλέον έχουμε δουλέψει το 20% της χρονιάς από ό,τι υπολογίζαμε, αν τα βάλετε κάτω. Είτε είναι χειμερινό το κατάστημα, είτε είναι το χρόνο, είτε είναι σεζόν καλοκαιριού, όλοι δεν έχουν δουλέψει καθόλου από ό,τι περιμένανε και δεν υπάρχει αντίστοιχη στήριξη. Βλέπουμε μόνο αποσπασματικές κάποιες επιστρεπτές. Μετά από πίεση στην τελευταία επιστρεπτέα, πίεση η οποία υπήρξε από 40 και πλέον σωματεία ανά την Ελλάδα του εστίαση γκρίς, και από εδώ στην Κρήτη, από συνεννόηση με όλους τους νομούς, τους συλλόγους, μετά από πίεση, σκεφτείτε, δεν μπήκε ο αλγόριθμος στη μέση ώστε να μείνουν παραπάνω στην άλλη στην απέξω. Και πάλι, από το σύνολο της επιστρεπτέας 4, το 16% μόνο μπήκε στην εστίαση. Ο νούμερο 1 πληττόμενος συνεχίζει να μην έχει την αντίστοιχη στήριξη. Και σκεφτείτε ότι έχει συνέχεια αυτό το πράγμα, έτσι. Το καλό σενάριο, κύριε Οικονομάκο, σύμφωνα με εσάς, ποιο πρέπει να είναι? Το αναγκαίο σενάριο, γιατί πλέον δεν έχει νόημα να πάμε ούτε με τη λογική του εφικτού, ούτε με τη λογική της επαιτίας. Εμείς, σαν σύλλογο εστίασης, λέμε ότι απαιτούμε αυτή τη στιγμή πρώτα και κύρια στήριξη οικονομική των συναδέλφων, σε λεπτομέρειες μπορούμε να πούμε χρειάζεται, και πλέον είναι, τα είχαμε ξαναπεί αν δεν κάνω λάθος μαζί, πριν κάνα μήνα, δεν είναι δυνατόν ακόμα να μην βλέπουμε ουσιώδη στήριξη της υγείας. Ενημερωθήκαν συνάδελφοι σε τηλεδιάσκεψη πανελληνίας του κύριου Ξαδάφυλλο ότι η Κρήτη, για παράδειγμα, το Ηράκλειο, δεν δέχεται μόνο ασθενείς από το νησί, δέχεται από τη Ρόδα, το Δωδεκάνησα. Δηλαδή, ήδη είναι τα πράγματα και στο νησί μας ζόρικα. Μάλιστα. Στα Χανιά δεν μιλάμε για πάνω από 10 μέτρα. Και μιλάμε, Χανιά και Ηράκλειο είναι και νοσοκομεία αναφοράς. Μάλιστα, δύσκολο. Βέβαια. Το σύστημα υγείας και οι συνάδελφοι οικονομικά. Είναι μια δύσκολη περίοδο, κύριε Οικονομάκο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ από αυτά τα οποία μας λέτε. Από τη μία παραμένουν κλειστά τα καταστήματά σας, από την άλλη τα έξοδα τρέχουν. Δεν υπάρχει πάγος, δεν υπάρχει ένα φρένο στα έξοδα. Το χειρότερο, άλλο ένα άσχημο, αν όχι το χειρότερο, είναι ότι εκτός από τα έξοδα υπάρχουν ακόμα και τα χρέη. Μάλιστα. Τα οποία διωγγώνονται. Δηλαδή πρέπει να συζητάμε για πράγματα τα οποία η εστίαση τα απαιτούσε καιρό τώρα, πλέον είναι όχι αναγκαία, είναι απαραίτητα για την επιβίωσή μας. Και τι εννοώ? Πρέπει να γίνει ψαλίδι σε κρατικά χρέη, σε τοκισμούς και σε πρόστιμα. Πρέπει να υπάρξει κάποια λύση με τα χρέη προς τράπεζες, να γίνει ένα πάγωμα. Μάλιστα. Δηλαδή, όλες αυτές οι κινήσεις από τον κάθε επαγγελματία είχαν γίνει με τη λογική ότι θα δούλευε κανονικά. Εμείς μιλάμε ότι έχουμε πέσει κάτω από το μισό των ημερών λειτουργίας και κάτω στο μισό της λειτουργικότητας. Μάλιστα. Του κάθε. Κύριε Οικονομάκο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά.